Καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε κάποιες βασικές λειτουργίες του QGIS. Αρχικά, για να το κατεβάσουμε, πάμε στη σελίδα www.qgis.org. Από εδώ, πατάμε Download Now και έχουμε δύο επιλογές. Η μία είναι 32 bit και η άλλη είναι 64 bit. Για να δούμε τι από τα δύο πρέπει να εγκαταστήσουμε εμείς, πάμε στον πίνακα ελέγχου του υπολογιστή μας, πατάμε στο System and Security, πατάμε το System, και βλέπουμε ότι ο δικός μας πούμε υπολογιστής είναι στα 64 bit. Οπότε εγώ, αν έπρεπε να το κατεβάσω, αλλά το έχω ήδη κάνει, θα πάταγα αυτό εδώ, 64 bit. Εφόσον το κατέβαζα, θα πήγαινε μέσα στις λήψεις και θα ήταν ένα αρχείο.exe. Για να το εγκαταστήσετε, θα κάνετε δεξί κλικ και θα πατούσατε εγκατάσταση ως administrator, ως διαχειριστής. Όταν το κάνετε αυτό, θα έρθει ένα εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας. Με διπλό κλικ ανοίγει. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η επιφάνεια εργασίας του QGIS. Εδώ πέρα φαίνονται συντεταγμένες, εδώ πέρα φαίνεται η κλίμακα και εδώ φαίνεται το προβολικό σύστημα. Εμείς, το QGIS έχει κάποια πρόσθετα. Εφόσον ξεκινήσουμε να δουλεύουμε, καλό είναι να πάμε στο πρόσθετα, διαχείριση και κατάσταση προσθέτων. Αυτό για να γίνει πρέπει να έχουμε μια ενεργή σύνδεση στο ίντερνετ. Και ανοίγει αυτή εδώ η καρτέλα. Εδώ, από αυτό εδώ την καρτέλα βλέπουμε όλα τα πρόσθετα. Από εδώ βλέπουμε αυτά που έχουν εγκατασταθεί και από εδώ βλέπουμε αυτά που δεν έχουν εγκατασταθεί. Εμείς το πρόσθετο που χρειαζόμαστε είναι το Open Layers Plugin. Αυτό εδώ το σήμα το έχει γιατί εγώ το έχω ήδη εγκαταστήσει. Οπότε πατάμε πάνω του και πατάμε εγκατάσταση προσθέτου. Εφόσον το κάνω αυτό, τότε μπορώ να πάω στο web, Open Layers Plugin, στο Google Maps και να κατεβάσω το Google Satellite. Λοιπόν, βλέπετε ότι εδώ πέρα έχει την εργαλειοθήκη και τον zoom. Είναι όπως το AutoCAD, εδώ πέρα έχει το pan, το zoom in, zoom out και zoom extend. Εγώ θα προσπαθώ να κάνω zoom στα Χανιά. Λοιπόν, το προβολικό σύστημα στο οποίο δουλεύω είναι το ελληνικό προβολικό σύστημα, δεδομένου ότι δουλεύω στην Ελλάδα. Οπότε πάω έργο, ιδιότητες έργου, πατάω φίλτρο και βάζω τον αριθμό 2%, όπου δηλώνω ότι είναι το ελληνικό προβολικό σύστημα. Και επιλέγω το Enable on the fly CRS Transformation, έτσι ώστε ό,τι βάζω να έρχεται στο ελληνικό προβολικό σύστημα. Ο χάρτης ξαναφορτώνει. Αυτή τη στιγμή εγώ θέλω να ψηφιοποιήσω. Θα ήθελα να ψηφιοποιήσω τα οικόπεδα δύο σχολείων και να γράψω και κάποια χαρακτηριστικά πάνω. Πώς κάνουμε αυτή τη διαδικασία? Πάμε στο επίπεδα, πάμε στο νέο επίπεδο και θέλω να βάλω ένα νέο επίπεδο Shapefile. Το Shapefile είναι ένα διανυσματικό αρχείο. Τα διανυσματικά αρχεία αποτελούνται είτε από σημεία, που είναι οικισμοί δηλαδή, θα μπορούσε ένα σημειακό επίπεδο shapefile να είναι οικισμοί, αποτελούνται είτε από γραμμές, όπως είναι οι δρόμοι, είτε είναι πολύγωνα, όπως είναι ένα οικόπεδο. Εγώ τώρα θέλω να ψηφιοποιήσω οικόπεδα, γι' αυτό πατάω νέο επίπεδο shapefile και βάζω ότι θέλω πολύγωνο. Σε ποιο προβολικό σύστημα θέλεις? Θέλω στο 2%. Okay. Κάθε αντικείμενο που έχω στο χάρτη μου συνοδεύεται από τον πίνακα της παραμετρικής αναπαράστασης, δηλαδή από ένα πίνακα μέσα στο οποίο βάζω δεδομένα. Τι δεδομένα μπορώ να έχω? Θέλω, ας πούμε, στα οικόπεδα που θα ψηφιοποιήσω εγώ σήμερα, να φαίνεται ποιο σχολείο είναι στο κάθε οικόπεδο. Είναι text data και πατάω add to attribute list. Επίσης, θέλω εκτός από τα σχολεία να φαίνεται πόσους μαθητές έχω, οπότε πατάω μαθητές. Δεν είναι text data, αυτό είναι νούμερο και πατάω add to attribute list. Okay. Και με ρωτάει πού θα τα αποθηκεύσεις. Οποιοδήποτε αρχείο δουλεύω στο QGIS, καλό θα ήταν να είναι μέσα στα Windows, σε ένα φάκελο QGIS, με τα δεδομένα που είναι μέσα στο SE. Το QGIS δουλεύει καλύτερα.
Άρα εγώ αυτό το αρχείο, το διανυσματικό αρχείο, θέλω να το ονομάσω μαθητές. Και βλέπετε ότι είναι ένα αρχείο shape file. Πατάω save. Αυτό τώρα το διανυσματικό αρχείο έρχεται στα επίπεδά μου. Εδώ εγώ έχω δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ο δορυφορικός χάρτης που έχω και το δεύτερο επίπεδο είναι το επίπεδο μαθητές. Το κάνω ενεργό, πατάω το μολυβάκι ώστε να περάσω σε διαδικασία ψηφιοποίησης. Το φέρνω πιο κοντά και πατάω προσθήκη αντικειμένου. Με αριστερό κλικ ξεκινάω τη διαδικασία ψηφιοποίησης. Και με δεξί κλικ σταματάω. Ποιο είναι? Είναι το πρώτο που έχω ψηφιοποιήσει. Ποιο σχολείο είναι αυτό? Είναι το πρώτο ΕΠΑΛ. Πόσους μαθητές έχει το πρώτο ΕΠΑΛ? Έχει 250. Okay. Θέλω να ψηφιοποιήσω και το διπλανό σχολείο. Οπότε είμαι ήδη στην προσθήκη αντικειμένου. Με αριστερό κλικ ψηφιοποιώ. Και με δεξί κλικ σταματάω. Ποιο είναι αυτό? Είναι το δεύτερο. Είναι το δεύτερο γενικό. Και έχει 300 μαθητές. Λοιπόν, αυτά ήταν τα δύο αντικείμενα. Ο πίνακας της παραμετρικής αναπαράστασης, ο πίνακας δηλαδή με τα δεδομένα, βρίσκεται εδώ πέρα. Μου λέει, έχω δύο αντικείμενα, δύο διανυσματικά αντικείμενα. Είναι το πρώτο ΕΠΑΛ με 250 μαθητές και το δεύτερο γενικό με 300 μαθητές. Εδώ έχω δύο. Σε περίπτωση που είχα πάρα πολλά και ήθελα να δω ποιο αντιστοιχεί στον πίνακα της παραμετρικής αναπαράστασης ή διαφορετικά attribute table. Τότε πάω σε αυτό το κουμπί, πατάω είτε επιλογή ενός αντικειμένου, είτε με ορθογώνιο, με πολύγωνο, με ελεύθερη σχεδίαση ή με κύκλο. Εγώ αυτή τη στιγμή με βολεύει αυτό, επιλογή ενός αντικειμένου. Κάνω κλικ πάνω του και αν πάω αυτή τη στιγμή να ανοίξω τον πίνακα της παραμετρικής αναπαράστασης, θα δω ότι αυτό εδώ είναι μπλε. Επίσης μπορώ με αυτό εδώ το κουμπί κάνω από επιλογή. Αν πάω πάλι κάνω επιλογή ενός αντικειμένου, αν πατήσω αυτό και πατήσω το Ctrl και το δεύτερο, επιλέγω και τα δύο. Αυτή τη στιγμή ανοίγοντας τον πίνακα της παραμετρικής αναπαράστασης βλέπω ότι είναι και τα δύο μπλε. Ας τα από επιλέξω. Θέλω εδώ πάνω να γράψουμε ότι εδώ είναι το πρώτο ΕΠΑΛ και εδώ είναι το δεύτερο γενικό. Πώς κάνω αυτή τη διαδικασία? Πάω πάνω στο επίπεδο, με δεξί κλικ, πατάω ιδιότητες. Και μου ανοίγει αυτός εδώ ο πίνακας. Πηγαίνοντας στο στυλ, μπορώ να αλλάξω χρώμα. Αν δεν μου αρέσει, ας πούμε, το μπλε, να βάλω κάτι άλλο. Επίσης, πάω σε ετικέτες και βάζω χρήση ετικέτας για το πεδίο. Τι θες να γράψουμε πάνω στο χάρτη, θες να γράψουμε ποιο σχολείο είναι, πόσους μαθητές έχει. Θέλω να γράψω ποιο σχολείο είναι. Και πατάω OK. Οπότε βλέπετε ότι αλλάζει το χρώμα και εδώ μου γράφει ότι είναι το πρώτο ΕΠΑΛ και το δεύτερο γενικό. Σε περίπτωση τώρα που θέλω να βρω το εμβαδό του οικοπαίδου και την περίμετρο του οικοπαίδου, πάω στον πίνακα της παραμετρικής αναπαράστασης και πατάω Open Field Calculator. Δημιουργεί ένα νέο πεδίο. Θέλω ένα νέο πεδίο που ονομάζεται εμβαδό. Να είναι νούμερο. Και πάω στη γεωμετρία. Και κάνω διπλό κλικ στο area. Και πάω το OK. Και αμέσως με βγάζω το εμβαδό. Το οποίο είναι σε τετραγωνικά μέτρα. Αν θέλω και την περίμετρο, πάω πάλι εδώ. Πατάω, γράφω περίμετρο, ότι είναι το καινούριο πεδίο. Είναι νούμερο. Πάω πάλι στο γεωμετρία και κάνω διπλό κλικ στο γεωμετρία και πατάω εκεί. Και μάλλον έκανα κάποιο λάθος, οπότε τι κάνω. Πάω, διαγραφή στήλη. Ποια στήλη θες να διαγράψεις? Βλέπω ότι εδώ δεν γέμισε, θέλω να διαγράψω το περίμετρο. Πάω να το ξανακάνω, πατάω Open Field Calculator, θέλω την περίμετρο, πάω στο γεωμετρία. Κάνω διπλό κλικ στο περίμετρο και πατάω OK και μου το εμφάνισε και πάντα πατάω αποθήκευση και το κλείνω. Όμως σε περίπτωση που εδώ έχω κάνει λάθος, αν κάνω πιο κοντινό zoom θα δω ότι μάλλον έχω κάνει κάποια λάθη όσο αφορά τα σημεία. Τότε τι κάνω? Κάνω το επίπεδο ενεργό και πάω στο κουμπί εργαλείο κόμβο. Οπότε μπορώ να πιάσω αυτό το κόμβο και να το μετακινήσω. Μπορώ να πιάσω αυτό τον άλλο κόμβο και να το μετακινήσω. Με διπλό κλικ μπορώ να προσθέσω ένα κόμβο.
Αν είναι λάθος αυτός ο κόμβος και πρέπει να φύγει, τον μαρκάρ και το κάνουν delete. Ταυτόχρονα αλλάζουμε το δεδομένο μέσα στον πίνακα της παραμετρικής αναπαράστασης. Αν εγώ τη θέλω, έχω τελειώσει και θέλω να αποθηκεύσω τη δουλειά μου. Πατάω το πλήκτρο με το μολύβι, οπότε ναι, θέλω να αποθηκεύσω τις αλλαγές στο επίπεδο μαθητές, save. Και μετά πάω έργο, γιατί πρέπει να αποθηκεύσω και το έργο μου όπως ακριβώς είναι, ώστε να μπορέσω να το ξανανοίξω όπως ακριβώς το βλέπω τώρα. Πάω έργο, δίκευση ως και λέω ότι είναι το αρχείο. Επίσης μπορώ να πάω έργο και να κάνω αποθήκευση εικόνες ως. Μπορώ να το αποθηκεύσω ως JPEG. Ένας άλλος τρόπος που μπορώ να παραδώσω το χάρτη μου, είναι να πάω στη νέα σύνθεση εκτύπωσης, να πω ότι είναι τα σχολεία και μου ανοίγει αυτό το παράθυρο. Εδώ μπορώ να πάω διάταξη και να πω προσθέτει χάρτη και θέλω να βάλω το χάρτη μου εδώ και μου το τοποθετεί. Τι άλλο όμως μπορώ να βάλω? Μπορώ να βάλω ένα scale bar. Μπορώ να βάλω μία προσθήκη εικόνας εδώ πέρα. Συνήθως στην εικόνα βάζουμε το σήμα του βορρά. Πάμε εδώ και πάμε αναζήτηση σε καταλόγους. Εδώ πέρα φορτώνει. Και να πω ότι θέλω να βάλω αυτό εδώ το σήμα, την βορράς. Αυτή εδώ μπορώ να κάνω σύνθεση, εξαγωγή πάλι ως εικόνα και μπορώ να κάνω και ως PDF. Ευχαριστώ.